ότι αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο υπήρξε μια πρωτοβουλία εκ μέρους του κυρίου Μητακίδη, ο οποίος λέει ότι ίσως να κάνουμε όλοι, προσπαθήσουμε μέσω της πίστης να σώσουμε μια κατάσταση. Είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς. Δεν έγινε κατανοητό αυτό το πράγμα και έχουμε πάλι τον κύριο Μητακίδη να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μητακίδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Γιώργο, και εσένα καλημέρα. Πες μας, βάλε μας λίγο στα πράγματα. Έχω να σας πω ότι ο κύριος Μητακίδης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κυρίως, απευθύνει έκκληση στους απαντακού χριστιανούς να προσευχηθούν με όπλο την νηστεία και την προσευχή για τη σωτηρία της πατρίδος. Δίνει και αυτός τη δική του πρόταση για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητακίδη? Μεγάλα προβλήματα. Είμαστε σε μια τραγική κατάσταση. Έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλοί εθνοσωτήρες και ευεργέτες, αλλά ξέρουμε ότι οι λύσεις είναι στα χέρια του ζωντανού Θεού. Πρώτα απ' όλα σας καλημερίζω όλους στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας εύχομαι ένα καλό, ευλογημένο και ειρηνικό μήνα. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν, αμήν. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα που θα λάβουν μέρος όλες οι χριστιανικές, ελληνικές και ξένες εκκλησίες που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα με προσευχή και νηστεία, και θα κράξουμε στον Άγιο Θεό, θα του φωνάξουμε του Αγίου Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού ότι, Κύριε, φταίξαμε, όλοι μας φταίξαμε, Κύριε, αλλά ζητούμε, μετανοούμε, Κύριε, για αυτούς τους δρόμους που ακολουθήσαμε, τους πονηρούς, και μετανοούμε και ζητούμε, Κύριε, να μας συγχωρέσεις και ζητούμε, Κύριε, να επιβλέψεις και να δώσεις, Κύριε, λύσεις στα προβλήματά μας. Ζητούμε, Κύριε, θεραπεία στο λαό μας και λύτρωση της πατρίδας μας, στο όνομα του Χριστού. Θα μας ακούσει, πιστεύετε, ο Θεός, κύριε Μητακίδη? Θα μας ακούσει, γιατί προσεύχονται όλα τα παιδιά του Θεού, φωνάζουμε σε αυτόν και όπως ξέρετε ζούμε στην εποχή της χάριτος του Ιησού Χριστού και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και η χάρη σημαίνει εύνοια σε αυτούς που είναι ανάξιοι. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό που μας έκανε δικά του παιδιά, τον ευλογούμε, τον ευχαριστούμε και του φωνάζουμε και του λέμε, Κύριε, μην ξεχνάς ότι χρησιμοποίησες την ελληνική γλώσσα για τη διάδοση του Ευαγγελίου σου. Και ζητούμε, Κύριε, σήμερα να χρησιμοποιήσει το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία των Ελλήνων. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Μητακίδη, με τέτοιο μεταφυσικό τρόπο μπορεί, ας πούμε, να λυθούν τα προβλήματα, λέτε εσείς? Δεν είναι μεταφυσικός ο τρόπος αυτός, είναι πνευματικός τρόπος, είναι μια πνευματική πραγματικότητα. Δεν έχουμε, αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούμε τίποτα έτσι για να εντυπωσιάσουμε, τίποτα κόλπα, τίποτα άλλα αυτά. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Απλούστα θα πάμε στον Άγιο Θεό που μας αγαπάει. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά. Όταν ερχόταν ένα το παιδί μου και μου ζητούσε κάτι, λέω θα στο κάνω, δεν θα στο κάνω. Όταν ερχόντουσαν τα δύο, όταν ερχόντουσαν και τα τέσσερα και μου ζητούσαν κάτι, λέω οπωσδήποτε θα γίνει σε εσάς. Πόσο μάλλον οι χιλιάδες πηγαίνουν σε ένα πατέρα ο οποίος είναι πολύ εύσπλαχνος. Είναι ελεήμον Θεός. Αποκλείεται να μας το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Καλό είναι αυτό, να το ζητήσουμε όλοι μαζί να μας πληρώσει την έκτακτη φορά. Αμήν, όχι, δεν μιλάω για χρήματα, δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Ο Κύριος θα δώσει τέτοιες λύσεις που εσείς και εγώ θα μένουμε έτσι άφωνοι. Αυτά τα θαύματα, το θαύμα που θα κάνει ο Κύριος στην πατρίδα μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι επίσης οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες ξεκινήσαν από την Ελλάδα. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, η Εκκλησία των Φιλίππων, η Εκκλησία της Κορίνθου. Ο κόσμος σήμερα που γράψαμε σε αυτούς μέσω του με διάφορο email και τα λοιπά, τους λέμε, σας παρακαλούμε αδελφοί, προσευχηθείτε για την Ελλάδα. Και μάλιστα χθες είχαμε μια δορυφορική συνέντευξη με την Νότια Αφρική μέσω του Johannesburg, μέσω του DSTV, το οποίο παρουσιάσαν στο 181 κανάλι, και ζητήσαμε από όλες τις εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες που βρίσκονται στην Αφρικανική Ήπειρο, να ενώσουν τις προσευχές μας, τις προσευχές τους μαζί μας αύριο, και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας ελεήσει, να μας ευλογήσει, να μας λυτρώσει και να μας σώσει. Άρα περισσότερο μιλάτε για μια εσωτερική δύναμη εσείς, έτσι? Η δύναμη η δικιά μας μπορεί να έχουμε αυτό. Δεν είναι κάποια δύναμη, κάποια όπως λένε ορισμένοι, κάποιες θετικές και τα λοιπά. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που γίνεται δεν είναι δικό μας. Είναι πρωτοβουλία του Αγίου Πνεύματος, που θέλει ο Κύριος να προσευχηθούμε στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως μας δίδαξε στο Ευαγγέλιο του ο Χριστός, και ό,τι ζητήσουμε από τον Πατέρα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού θα μας τα δώσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.